Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, χρόνια πολλά. Μαζί με ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Χριστός Ανέστη, κύριε Πρόεδρε. Χρόνια πολλά, κύριε Σόιτερ. Πώς περάσατε το Πάσχα? Καταρχάς, είμαστε στην πρώτη μέρα της ανασυγκρότησης όλοι. Σιγά-σιγά μπαίνουμε στους ρυθμούς μας όσο μπορούμε. Πώς περάσατε? Πολύ ήρεμα, με την οικογένειά μου στην Τίνο. Καταφέραμε να έχουμε δύο από τα τρία παιδιά μας μαζί. Εκκλησία, αρνή, λίγο ποδήλατο. Και από χθες το απόγευμα μετά επιστροφή. Μετά το αρνί του ποδήλατο. Και μετά και πριν. Και από χθες το απόγευμα πίσω στην Αθήνα. Και από σήμερα μπαίνουμε πια στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές με φορτισμένες τις μπαταρίες. Ένα πολύ ωραίο, τυπικό Πάσχα με πολύ κόσμο. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι έχω ξαναδεί τόσο πολύ κόσμο στην Τίνο. Και φαντάζομαι ότι όταν θα δούμε και τα τελικά στατιστικά στοιχεία, θα διαπιστώσουμε ότι είχαμε μεγάλη έξοδο από τα αστικά κέντρα. Νομίζω ότι ο κόσμο ξεκουράστηκε παρά τι δυσκολίε, χαλάρωσε και νομίζω ότι ήταν ένα ωραίο και ήσυχο Πάσχα, όπω πρέπει να είναι. Ήσυχο Πάσχα και σε επίπεδο εκκλησιών. Θέλω να πω ότι αυτό που φοβούνταν ορισμένοι, ίσω περιστατικά μέσα στην εκκλησία, επεισόδια, οτιδήποτε άλλο. Δεν έγινε τίποτα τέτοιο και νομίζω ότι όσοι προσπάθησαν και πριν από την Μεγάλη Εβδομάδα να προκαλέσουν αντιδράσεις με αφορμή κάποιες επιλογές που έγιναν σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, διαπίστωσαν ότι αυτή η απόπειρα έπεσε τελείως στο κενό. Τα πράγματα ήταν πολύ ήσυχα στις εκκλησίες, όπως πρέπει να είναι. Εξαλλού η Εκκλησία ενώνει και η Μεγάλη Εβδομάδα δεν προσφέρεται για κανένας είδους κομματική εκμετάλλευση. Άρα αυτό το θέμα θεωρείται λήξαν, αυτή η σύγκρουση, η διαφωνία, πείτε το όπως θέλετε εσείς, μεταξύ Εκκλησίας, Πολιτείας για το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών? Καταρχάς δεν υπήρξε ποτέ σύγκρουση, κύριε Σόιτερ. Υπήρξε μια διαφωνία η οποία εκφράστηκε ανοιχτά και πολιτισμένα. Γνωρίζαμε από την πρώτη στιγμή ότι η Εκκλησία δεν θα συμφωνούσε με αυτήν μας την επιλογή. Αλλά θέλω να θυμίσω ότι πρώτος εγώ σεβάστηκα την διαφορετική άποψη και θεωρώ απολύτως αυτονόητο ότι με αυτή την επιλογή η Εκκλησία θα είχε μεγάλη δυσκολία να συμφωνήσει. Αλλά από εδώ και στο εξής κοιτάμε μπροστά. Έχω πολύ καλές σχέσεις προσωπικές πάντα με τον Αρχιεπίσκοπο. Υπάρχουν θεσμικά ζητήματα τα οποία αφορούν τις σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας, τα οποία πρέπει να τα ρυθμίσουμε, όπως ρυθμίσαμε πολλά ζητήματα την προηγούμενη τετραετία, και θεωρώ ότι οι σχέσεις μας εξακολουθούν να είναι πολύ καλές. Είμαστε σχεδόν 30 μέρες πριν τις ευρωεκλογές. Δεν ξέρω, εσείς το ξέρετε σίγουρα, εγώ το ξέρω, δεν ξέρω αν το ξέρει ο κόσμος. Σας έχω ακούσει κιόλας να εκφράζετε την ανησυχία σας για αυτό το κλίμα έτσι χαλαρότητας, να το πω ευγενικά. Πώς θα πείσουμε τον κόσμο να πιστέψει στη σημασία των ευρωεκλογών και τι κλίμα εισπράττεται? Πιστεύω ότι όσο θα μπαίνουμε πια στην τελική ευθεία της προεκλογικής περίοδου, η προεκλογική ένταση και το ενδιαφέρον των πολιτών θα αυξάνεται. Από την άλλη, γνωρίζουμε καλά ότι οι πολίτες πολύ συχνά δεν αντιλαμβάνονται τη σημασία των ευρωεκλογών. Εξού και υπάρχει μια ανησυχία, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη συνολικά, ότι μπορεί να έχουμε μια χαλαρή ψήφο με χαμηλή συμμετοχή. Ένας τρόπος για να το αντιμετωπίσουμε αυτό ήταν η μεγάλη θεσμική πρωτοβουλία της επιστολικής ψήφου. Είμαι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι τελικά παραπάνω από 200.000 συμπολίτες μας, εντός και εκτός Ελλάδος, δήλωσαν ότι θα συμμετέχουν στις εκλογές, αξιοποιώντας αυτό το καινούριο θεσμικό εργαλείο. Αλλά προφανώς θα πρέπει να εξηγήσουν στους πολίτες γιατί οι ευρωεκλογές είναι σημαντικές για την δικιά τους τη ζωή. Γιατί οι αποφάσεις που παίρνονται στις Βρυξέλλες έχουν πολύ μεγάλη σημασία για το τι γίνεται σε όλα τα κράτη-μέλη. Εξάλλου, άνω του 75% της νομοθεσίας που ψηφίζεται στη Βουλή, με κάποιον τρόπο έχει προκύψει από πρωτοβουλίες οι οποίες ελήφθησαν στις Βρυξέλλες. Και το τι θα συμβεί στην Ευρώπη στον επόμενο πενταετή κύκλο έχει πολύ μεγάλη σημασία για την πατρίδα μας. Θα έχουμε ή δεν θα έχουμε, παραδείγματος χάρη, ένα νέο ταμείο ανάκαμψης, το οποίο αυτή η κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε με προφανή ωφέλη για την ελληνική οικονομία. Θα μπορέσουμε ή δεν θα μπορέσουμε να συγκροτήσουμε μια ενιαία αμυντική πολιτική με πρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία? Γιατί έχει σημασία αυτό για την πατρίδα μας. Προφανώς, γιατί δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιούμε μόνο εθνικούς πόρους για να χρηματοδοτούμε μεγάλες εκπληκτικές δαπάνες. Θα μπορούμε ενδεχομένως να προσβλέπουμε και σε ευρωπαϊκή πρόσθετη χρηματοδότηση. Θα εξακολουθούμε να έχουμε μια πολιτική για το μεταναστευτικό, η οποία θα προτάσει την εξωτερική ασφάλεια των συνόρων. Θα μπορέσουμε ως Ευρώπη να κάνουμε απαραίτητες αλλαγές στην κοινή αγροτική πολιτική για να δώσουμε στους αγρότες μας μεγαλύτερη ευελιξία και μεγαλύτερο χρόνο προσαρμογής στην κλιματική κρίση? Θα μπορέσει η Ευρώπη να αποκτήσει μια ενιαία δημογραφική πολιτική,
Γιατί το πρόβλημα της δημογραφικής συρρήκνωσης δεν αφορά μόνο την πατρίδα μας. Αφορά άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σας έδωσα λοιπόν λίγα μόνο παραδείγματα, γιατί οι αποφάσεις που θα πάρθουν την επόμενη μέρα στις Βρυξέλλες αφορούν το τι θα γίνει στην πατρίδα μας και γιατί πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το καλύτερο τοποθετημένο κόμμα για να διεκδικήσει στις Βρυξέλλες αποφάσεις που τελικά θα είναι προς όφελος των Ελλήνων πολιτών. Κρατάμε λοιπόν από τη μία ότι έχουμε αποφάσεις οι οποίες καθορίζουν τη ζωή μας σε μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη. Και κοιτάω και τις δημοσκοπήσεις απ' την άλλη. Τα πρόσωπα τα οποία προηγούνται στο ευρωψηφοδέλτιό σας είναι αυτό που λέμε τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα, τα οποία μπορεί να είναι επιτυχημένα στους τομείς τους, στις δουλειές τους. Πραγματικά όμως δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνή διπλωματία, διεθνείς σχέσεις. Και θέλω να ρωτήσω αν και εσείς ως Νέα Δημοκρατία, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα, στέλνουν και το λάθος μήνυμα με αυτές τις υποψηφιότητες στον πολίτη, ότι εδώ τώρα μιλάμε για μια εκλογή που δεν έχει και μεγάλη σημασία, γι' αυτό βάζουμε προβεβλημένα πρόσωπα. Να κάνουμε και λίγο την πλάκα μας από ένα σημείο. Δεν θα συμφωνήσω με αυτή την εκτίμηση και θα σας εξηγήσω το γιατί. Δεν στέλνουμε στο Ευρωκοινοβούλιο μόνο αναλυτές διεθνών σχέσεων ή πτυχιούχους ευρωπαϊκών σπουδών. Το Ευρωκοινοβούλιο είναι ένα αντιπροσωπευτικό κοινοβουλευτικό όργανο. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, στο Ευρωκοινοβούλιο εκπροσωπούνται, θα έλεγα, όλες οι. Θα πρέπει να εκπροσωπούνται. Τάσεις, διαφορετικές απόψεις από τα κράτη-μέλη που τελικά το απαρτίζουν. Και θα σας έλεγα ότι το ευρωψηφοδέλτιό μας έχει ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι επιτυχημένοι σε αυτό το οποίο έχουν κάνει, μπορεί να μην γνωρίζουν όλο το φάσμα των ευρωπαϊκών πολιτικών, αλλά θα υπηρετούν σε συγκεκριμένες επιτροπές, στις οποίες θα μπορούν να έχουν σημαντική προστιθέμενη αξία ως προς τα ζητήματα τα οποία μπορεί να γνωρίζουν. Αλλά θα συμφωνήσω μαζί σας. Ότι εκ των πραγμάτων σε ένα ευρωψηφοδέλτιο που υπάρχουν πρόσωπα με μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και πρόσωπα με λιγότερη αναγνωρισιμότητα, υπάρχει μια ευθύνη και στους πολίτες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτές τις ευρωεκλογές, να ψάξουν, να δουν τα βιογραφικά και είμαι σίγουρος ότι και στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας θα βρουν 4 υποψήφιες ή υποψήφιους που να τους εκφράζουν και που να θεωρούν ότι μπορούν να εκπροσωπήσουν ενδεχομένως και τα δικά τους αιτήματα στο Ευρωκοινοβούλιο την επόμενη μέρα. Είχαμε κάνει μια συζήτηση πριν από μερικά χρόνια και. Εν ώψη ευρωεκλογών, μου είχατε πει, όχι εν ώψη ευρωεκλογών, μάλιστα, συζητώντας για τις ευρωεκλογές, μου είχατε πει ότι βλέποντας το που καταλήγει όλη αυτή η υπόθεση που λέγεται υποψήφιοι σε ευρωεκλογές, ότι εσείς θεωρούσατε ότι οι επόμενες έπρεπε να γίνουν με λίστα. Το αλλάξατε αυτό κάπως στην πορεία και θέλω να ρωτήσω γιατί. Κοιτάξτε, πράγματι είναι κάτι το οποίο με προβλημάτισε πολύ. Πιστεύω στο Σταυρό. Και πιστεύω και στην ευθύνη των πολιτών τελικά να επιλέγουν τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους. Είτε μιλάμε για το Εθνικό Κοινοβούλιο, είτε μιλάμε για το Ευρωκοινοβούλιο. Αναγνωρίζω τον κίνδυνο στον οποίο αναφερθήκατε να επικρατήσουν τελικά ονόματα με μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα. Παρά τα αυτά, θεωρώ ότι και για λόγους κινητοποίησης των πολιτών, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε 42 ευρωβουλευτές σήμερα, οι οποίοι τρέχουν και διεκδικούν τον Σταυρό. Αυτό σίγουρα δημιουργεί ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις ευρωεκλογές, το οποίο ενδεχομένως να μην υπήρχε, μάλλον σίγουρα δεν θα υπήρχε, αν είχαμε εκλογές με λίστα, όπου θα γνώριζαν ενδεχομένως μόνο οι πρώτοι ότι θα είχαν σοβαρές πιθανότητες εκλογής. Μάλλον οι πρώτοι θα το γνώριζαν σίγουρα, θα είχαμε 2-3 οι οποίοι θα ήταν οριακά και τελικά μόνο αυτοί θα είχαν πραγματικό κίνητρο να αγωνίζονται. Και για το καλό του κόμματος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όσο καλύτερο πάει το κόμμα στις ευρωεκλογές, τόσο περισσότερους ευρωβουλευτές θα εκλέξουμε τελικά στην επόμενη ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Όμως πιστεύω ότι για τις επόμενες ευρωεκλογές ενδεχομένως θα πρέπει να μας προβληματίσει ξανά το ζήτημα του εκλογικού συστήματος. Ίσως μπορούμε να πάμε σε ένα μεικτό σύστημα όπου κάποιοι ευρωβουλευτές να εκλέγονται εν είδη βουλευτών επικρατείας, δηλαδή από μια ενιαία λίστα που θα καθορίζεται από την ηγεσία του κόμματος και οι υπόλοιποι, οι περισσότεροι δηλαδή, να εκλέγονται με σταυρονέκα, το οποίο ενδεχομένως στις επόμενες ευρωεκλογές πρέπει να το συζητήσουμε. Τώρα, έχετε πει ότι εκλογικός στόχος αυτής της αναμέτρησης είναι τα ποσοστά των προηγούμενων ευρωεκλογών περίπου. Έχετε πει επίσης ότι όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, αυτό δεν σημαίνει ότι θα δρομολογηθούν εξελίξεις. Ότι έχει να κάνει, για παράδειγμα, ένα κακό αποτέλεσμα να φέρει μια απόφαση δική σας προώρες εκλογές. Άρα, κάποιος ο οποίος σκέφτεται αν πρέπει να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία ή όχι, γιατί να το πράξει, υπό την έννοια ότι δεν διακυβεύεται και κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική σταθερότητα της χώρας. Καταρχάς, να αποσαφηνίσουμε λίγο το ζήτημα του εκλογικού στόχου. Στις ευρωεκλογές του 2019, οι οποίες θέλω να θυμίσω ότι έλαβαν χώρα λίγο πριν από τις εθνικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία πήρε 33% και στη συνέχεια πήρε 39%. Και αν δείτε ιστορικά όλες τις ευρωεκλογές, υπάρχει πάντα μία απόκληση μεταξύ των ποσοστών
για τα μεγάλα κόμματα τουλάχιστον, για τα κόμματα εξουσίας, μεταξύ των εκλογών που λαμβάνουν στις εθνικές εκλογές και των ποσοστών που λαμβάνουν τελικά στις ευρωεκλογές. Γι' αυτό και θεωρώ ότι το μέτρο σύγκρισης πρέπει να είναι οι προηγούμενες ευρωεκλογές και αυτός είναι ο στόχος που έχω θέσει. Πάντα θέτω ένα στόχο στις εκλογές για να μπορώ και εγώ να γνωρίζω τελικά αν πετύχαμε ή δεν πετύχαμε το στόχο και στη συνέχεια να κάνουμε έναν συνολικό απολογισμό. Όμως, είναι σαφές ότι η αντιπολίτευση έχει χρησιμοποιήσει την κάλπη των ευρωεκλογών προκειμένου να πείσει τους πολίτες ότι πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα πολιτικής αστάθειας στη χώρα. Το λέει ξεκάθαρα με ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι την επόμενη μέρα θέλουμε να κάνουμε τη ζωή του Μητσοτάκη δύσκολη και αν μπορεί να φύγει και ο Μητσοτάκης και να πάμε σε εθνικές εκλογές, αυτό θα είναι καλό για τη χώρα, ισχυρίζεται η αντιπολίτευση. Άρα ένα κακό αποτέλεσμα για τη Νέα Δημοκρατία και για τον Μητσοτάκη προσωπικά μπορεί να οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ αυτό προφανώς δεν το θέλω. Σηκώνω το γάντι λοιπόν και λέω ότι το ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας είναι πολύ σημαντικό. Όχι γιατί εκ των πραγμάτων θα πάμε σε εθνικές εκλογές μετά τις ευρωεκλογές, αν ομιγέννητο είχαμε ένα κακό αποτέλεσμα. Δεν θα συμβεί αυτό. Απλά είναι βέβαιο ότι θα έχουμε μεγαλύτερη δυσκολία να υλοποιήσουμε ένα τολμηρό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα και το οποίο και ψηφιστήκαμε από τον ελληνικό λαό πριν από 10 μήνες. Δεν θα συμβεί αυτό σε καμία περίπτωση, Πρόεδρε, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Δεν θα υπάρξει ένα αποτέλεσμα το οποίο να σας κλονίσει και να πείτε ότι εδώ πρέπει να ζητήσω πάλι την ψήφο του ελληνικού λαού για να μπορέσω να συνεχίσω τα επόμενα χρόνια. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο στον ορίζοντα, γιατί έχω υπάρξει πάντα υποστηρικτής ενός σταθερού εκλογικού κύκλου. Θυμάστε, είχαμε κάνει αρκετές συνεντεύξεις στη διάρκεια της πρώτης τετραετίας και πάντα με πιέζατε αν θα πάω σε προώρες εκλογές και σας είπα ότι θέλω να εξαντλήσω τετραετία. Το ίδιο ισχύει και τώρα, αλλά είναι βέβαιο ότι αν υπολοιπόμαστε σημαντικά του στόχου που έχουμε θέσει, ότι αυτό θα δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες στην υλοποίηση ενός προγράμματος για το οποίο εκλεγήκαμε και θα δώσει σίγουρα πάτημα σε όλους αυτούς οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η κυβέρνηση μπορεί να μην έχει τόσο ισχυρή νομιμοποίηση για να υλοποιήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Γιατί θέλω να σας θυμίσω ότι εμείς δεν εκλεγήκαμε για να κάνουμε μία απλή διαχείριση. Και άμα δείτε αυτά τα οποία έχουμε ήδη κάνει μέσα στους πρώτους 9 μήνες, θα διαπιστώσετε ότι υλοποιούμε ένα τολμηρό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα με συνέπεια, με κόστος ενίοτε, γιατί ξέρετε, οι μεταρρυθμίσεις προκαλούν και αντιδράσεις. Ζείτε, για παράδειγμα, τις αντιδράσεις που είχαμε για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, για τον δικαστικό χάρτη. Είχαμε πολλές τοπικές αντιδράσεις. Είναι όμως σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τις οποίες αισθάνομαι ότι έχουμε μια ισχυρή νομοποίηση να προχωρήσουμε και να τις υλοποιήσουμε. Άρα είστε ικανοποιημένος από αυτό το ξεκίνημα, το 9 μήνο το πρώτο της κυβέρνησης και θα ήθελα να μου πείτε πώς το βαθμολογείτε. Έκανα μια σύγκριση των πρώτων αξιολογήσεων της κυβέρνησης στην πρώτη τετραετία, στις δημοσκοπήσεις και τις αξιολόγησεις που έχετε τώρα. Έχει τεράστια διαφορά. Σαν να οι πολίτες πάντως πιστεύουν ότι δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα αυτή η κυβέρνηση. Έχει μπει στο πρώτο δεκάλεπτο λίγο μουδιασμένη, ας πούμε. Κοιτάξτε, θυμάμαι ότι τα ίδια λέγαμε και το Σεπτέμβριο. Και πράγματι, θα σας έλεγα ότι επειδή έγινε μια μεγάλη ανακατανομή ρόλων στο Υπουργικό Συμβούλιο, πρώτος εγώ αναγνώρισα ότι όταν κάνεις πολλές αλλαγές, πρέπει να δώσεις λίγο χρόνο στους υπουργούς και στα υπόλοιπα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να γνωρίσουν το χαρτοφυλάκιό τους. Αλλά αν πάμε και κάνουμε έναν αντικειμενικό απολογισμό του τι έχουμε κάνει αυτό το 9 μήνο. Καταρχάς, υλοποιήσαμε ένα μεγάλο κομμάτι του οικονομικού μας προγράμματος. Αυξήσεις σε μισθούς και σε συντάξεις, αυξήσεις, δεύτερη αύξηση στον κατώτατο μισθό, μεγάλη μεταρρύθμιση της επιστολικής ψήφου, η υλοποίηση τη δέσμευσής μας για μη κρατοσκοπικά πανεπιστήμια, ο δικαστικός χάρτης, η αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η οπαδική βία, τα θέματα που έχουν να κάνουν με το bullying και οι πολιτικές μας που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα της παραβατικότητας και της βίας των εφήβων, η υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης με σημαντικές παρεμβάσεις που γίνονται ας πούμε στα νοσοκομεία μας και στα κέντρα υγείας, η συνέχιση ενός σημαντικού προγράμματος υποδομών με δρόμους καινούριους οι οποίοι πια παραδίδονται. Δεν θα τα πεις και λίγα. Τώρα καταλαβαίνω απόλυτα όμως, γιατί οι πολίτες μπορεί να αισθάνονται μια σχετική δυσθυμία, διότι υπάρχει ένα πρόβλημα, ένας ελέφαντας στο δωμάτιο που τα σκεπάζει όλα. Και αυτός ο ελέφαντας είναι η ακρίβεια. Ένα πρόβλημα το οποίο πραγματικά συμπιέζει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, για το οποίο δεν υπάρχει εύκολη απάντηση και για το οποίο η μόνη απάντηση σε βάθος χρόνου είναι η αύξηση των εισοδημάτων
του διαθέσιμου εισοδήματος, έχουμε ήδη μειώσει σημαντικά φόρους, αλλά πια και η αύξηση των ονομαστικών μισθών, κάτι το οποίο συμβαίνει στη χώρα μας. Και να σας πω και κάτι ακόμα, ένα θέμα το οποίο δεν συζητιέται. Είναι ενδιαφέρον, όταν κάναμε μια συζήτηση, είδα όλους τους βουλευτές μας πριν από το Πάσχα, για να κάνω μια συζήτηση μαζί τους, να κινητοποιηθούμε όλοι, γιατί ξέρετε, δεν είναι μια ατομική προσπάθεια η εκλογική μάχη. Όλοι κρινόμαστε και όλοι πρέπει να πάμε συνταγμένα. Ας το κρατήσουμε αυτό το μήνυμα. Και εκείνους οι οποίοι δεν έχουν υδρώσει τη φανέλα ακόμη. Όλοι υδρώνουν τη φανέλα. Δεν έχω τέτοια παράπονα, αλλά και όλοι αξιολογούνται. Μου είπε λοιπόν ένας συνάδελφος κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση. Πριν από 5 χρόνια, το 2019, ερχόντουσαν στο γραφείο του πάρα πολλοί συμπολίτες και ζητούσαν δουλειά. Σήμερα έρχονται εργοδότες και ψάχνουν εργαζόμενους. Αυτό δεν είναι κάτι μικρό το οποίο έχουμε καταφέρει να πετύχουμε. Ότι σήμερα πια έχουμε μια ενεργεία κάτω του 10% και ότι έχουμε δημιουργήσει σχεδόν 400.000 θέσεις εργασίας, ότι έχει αυξηθεί σημαντικά ο μέσος μισθός. Δεν συζητάμε για την ενεργεία ως πρόβλημα, επειδή έχουμε κάνει σημαντικά βήματα για να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε. Όμως αποτελούσε μια κεντρική μας δέσμευση να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε ρυθμούς απασχόλησης, οι οποίοι να πλησιάζουν πια με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Να επιμείνω λίγο στην ακρίβεια, Πρόεδρε, γιατί έχουμε επιστρέψει όλοι από Πάσχα. Επιστρέψατε κι εσείς. Επιστρέφει και επέστρεψε ο κόσμος. Τι αντιμετώπισε? Τις τιμές των καυσίμων εκεί που ξέρετε ότι βρίσκονται, πάνω από τα 2 ευρώ στις περισσότερες περιοχές. Όχι πάντα. Και κάτω. Ναι, ναι. Στις περισσότερες περιοχές. Ναι, ναι. Όποιος πήγε στα νησιά, ναι. Τι να σας πω τώρα. Τακτοπλοϊκά εισιτήρια πολύ ψηλά. Επίσης, φαγητό, εστίαση, οι τιμές συγκριτικά πολύ ψηλότερες από πέρσι. Τη συζητάμε την ακρίβεια, έχω βαρεθεί να τη συζητάω, τη συζητάτε κι εσείς, σας ρωτάνε πάντα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι όλο αυτό το πράγμα δεν αντιμετωπίζεται στη βάση του. Και κάποτε λέγαμε ότι είναι εξωγενής η ακρίβεια, ότι ο πληθωρισμός έρχεται απ' έξω κτλ. Σε άλλες χώρες τα αποτελέσματα τελικά είναι πολύ καλύτερα, Πρόεδρε, και στο κομμάτι του πληθωρισμού. Όχι κατά μένα. Άμα δείτε τώρα, παραδείγματος χάρη, τι γίνεται στις ΗΠΑ. Με οικονομία που αναπτύσσεται γρήγορα, με την ανεργία σε ιστορικά χαμηλά. Όμως όλες οι χώρες της Ευρώπης, οι ΗΠΑ, αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα. Ποιο είναι αυτό? Ότι κατά μέσο όρο οι τιμές έχουν αυξηθεί από 20 έως 25% σε σχέση με το που ήταν πριν από 3 χρόνια. Η Ελλάδα δεν είναι πρωταγωνιστή στην ακρίβεια. Άσχετα αν ο πολίτης αισθάνεται ότι υπάρχει ακρίβεια, γιατί υπάρχει ακρίβεια. Γιατί έχουμε ακόμα χαμηλούς μισθούς, που είναι το απότοκο μιας δεκαετούς οικονομικής κρίσης. Άρα, εγώ πρώτος αναγνωρίζω ότι η ακρίβεια είναι μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και δεν πρέπει απλά να μειωθεί ο πληθωρισμός. Πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε και αποκλιμάκωση των τιμών. Αναφερθήκατε στο Πάσχα. Νομίζω ότι στα ζητήματα των τροφίμων, δηλαδή, υπήρχε αρνή κάτω από τα 10 ευρώ. Προφανώς υπήρχε και αρνή πάνω από τα 10 ευρώ, όπως συμβαίνει πάντα σε μια ελεύθερη αγορά. Και σίγουρα κρατώ, όπως σας είπα, ως ενθαρρυντικό ότι ο κόσμος είχε τελικά αρκετό διαθέσιμο εισόδημα για να μπορέσει να ταξιδέψει. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να κόψει από κάτι άλλο για να φύγει. Θέλω να είμαι απολύτως ρεαλιστής. Ναι. Και δεν λέω ότι επειδή ξαφνικά ο κόσμος έφυγε, όλα πηγαίνουν. Δεν είναι και δείγμα ευμάρειας αυτό πάντα. Όχι κατά ανάγκη. Είναι μια ανάγκη για τους πολίτες να κάνουν αυτό το οποίο κάνουν κάθε Πάσχα, αλλά σίγουρα δεν είναι εικόνα αυτή την οποία είδαμε, εικόνα της Ελλάδος πριν από 5 ή 10 χρόνια. Δεν ήταν αυτή η εικόνα. Θυμάστε. Τουλάχιστον ένα κομμάτι της οικονομίας, αυτό το οποίο κινείται και από τον εσωτερικό τουρισμό, οι επαγγελματίες ήταν σίγουρα πολύ ικανοποιημένοι. Όμως η απάντηση στην ακρίβεια μπορεί να είναι μόνο οι μόνιμες αυξήσεις του διαθέσιμου εισοδήματος των ονομαστικών μισθών. Η αυστηρή έλεγχη στην αγορά. Δεν έχουμε εξαντλήσει ακόμα όλα τα μέτρα τα οποία έχουμε όλη τη φαρέτρα των μέτρων που μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας. Ήμασταν σε πολλά επίπεδα πολύ παρεμβατικοί στον τρόπο τον οποίο στις σχέσεις προμηθευτών και σούπερ μάρκετ. Γιατί δεν τα εξαντλείτε τα μέτρα, τι περιμένετε? Εξαντλούμε τα μέτρα μας στο βαθμό που θέλουμε να είμαστε πεπισμένοι ότι τα μέτρα αυτά είναι αποδοτικά. Κάναμε μια παρέμβαση για το βρεφικό γάλα. Έπεσε το βρεφικό γάλα. Και πράγματι, νομίζω ότι το επόμενο μεγάλο μέτωπο για εμένα, σε μια αγορά η οποία έχει μεγάλες, θα έλεγα, δεν είναι εύκολο να καταλάβει κανείς ακριβώς τι γίνεται πάντα στο επίπεδο των τιμών. Υπάρχει ένα ζήτημα για μένα το οποίο πάντα είναι πολύ ψηλά στις δικές μου προτεραιότητες, και αυτό είναι η σύγκριση ίδιων προϊόντων Ελλάδος ή άλλων. Είναι κάτι το οποίο το κάνουμε. Δεν βλέπουμε να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις. Εκεί που υπάρχουν αποκλίσεις, σας ζητούμε εξηγήσεις. Γιατί το ίδιο προϊόν σε μια ενιαία αγορά μπορεί να στοιχίζει αρκετά παραπάνω στην Ελλάδα. Μπορεί να υπάρχει εξήγηση, είμαστε λίγο μακριά, έχουμε μεταφορικά. Εντάξει, τα ακούμε όλα αυτά. Από την άλλη, όταν το κόστος ενιαίας έχει πέσει,
όταν τα στοιχεία του κόστους μειώνονται, μια εταιρεία η οποία θέλει να κάνει μια ανατίμηση πρέπει να μας εξηγήσει γιατί αυξάνει την τιμή ενός προϊόντος, ναι, όταν το κόστος δεν δείχνει να αυξάνεται. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα βεβαίως. Φτάσαμε στον πρώτο χρόνο του πέμπτου έτους αυτής της κυβέρνησης, έτσι, για να δούμε τα πρώτα πρόστιμα για το κομμάτι της αθέμητης κερδοφορίας. Και τα προβάλλει η κυβέρνηση και καλά κάνει και τα προβάλλει, αν αυτό σημαίνει ότι συμμορφώνονται οι εταιρείες. Το ερώτημα είναι ότι 4 χρόνια πριν κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι ότι υπάρχει αθέμητη κερδοφορία, ότι εδώ πέρα κάποιες χροκερδούν στην πλάτη του καταναλωτή, και φτάσαμε στον 5ο χρόνο για να έχουμε τα πρώτα πρόστιμα. Κύριε Σόιτε, να θυμίσω ότι για 2-2,5 χρόνια ήμασταν σε λογική οικονομίας πολέμου λόγω COVID. Δεν αντιμετωπίσαμε μια κανονική κατάσταση. Τι είδαμε, 2 χρόνια τις επιπτώσεις του COVID. Και να θυμίσουμε εδώ πέρα, γιατί έχουμε μερικές φορές ασθενή μνήμη. Η κυβέρνηση αυτή έδωσε παραπάνω από 40 δισεκατομμύρια ευρώ για να στηρίξει την κοινωνία, τις επιχειρήσεις, τις θέσεις εργασίας. Με πολύ θετικό πρόσημο τελικά. Πήραμε ένα δημοσιονομικό ρίσκο λελογισμένο να δαπανίσουμε αυτούς τους πόρους. Και θα σας έλεγα ότι αν η Ελλάδα δεν είχε την συνολική αξιοπιστία να υποστηρίξει αυτή την πολιτική, τώρα θα είχαμε άλλα ζητήματα. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα είχαμε καταφέρει να πετύχουμε την αναβάθμιση για την οποία είχα δεσμευθεί σε επίπεδο οίκων αξιολόγησης. Και αμέσως μετά είδαμε την έξι του πληθωρισμού, η οποία ήταν παγκόσμιο φαινόμενο, και εκεί κάναμε τις παρεμβάσεις που έπρεπε. Ξεκινήσαμε με το ρεύμα, και θέλω να θυμίσω ότι το πρώτο πρόβλημα δεν ήταν το ζήτημα των τροφίμων, ήταν το ζήτημα του κόστους της ενέργειας. Και στο ρεύμα έγιναν τέτοιες παρεμβάσεις που συγκρατήσαμε τις τιμές. Και στη συνέχεια κάναμε και παρεμβάσεις ως προς τη λειτουργία του ανταγωνισμού. Και βλέπετε τώρα ότι, θυμάστε, δεχτήκαμε και αρκετά ειρωνικά σχόλια για τα χρωμαστά τιμολόγια. Η αγορά λειτουργήσε όμως. Οι πολίτες γνωρίζουν πια καλύτερα πώς μπορούν να κάνουν τις επιλογές τους για τους λογαριασμούς του ρεύματος. Και σήμερα το ρεύμα δεν είναι πρόβλημα. Τα καύσιμα, λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι, διότι οι τιμές καθορίζονται από τις διεθνείς εξελίξεις. Στο ρεύμα όμως και φορολογήσαμε. Ακούω τώρα να μιλούν κάποιοι για υπερφορολόγηση των κερδών. Μα έχουν μείνει 2 χρόνια πίσω, 3 χρόνια πίσω. Τα κάναμε όλα αυτά. Ακριβώς επειδή φορολογήσαμε τα υπερκέρδη, μπορέσαμε να στηρίξουμε τελικά τους λογαριασμούς των νοικοκυριών. Και να το κλείσουμε αυτό, Πρόεδρε. Η μόνιμη απάντηση της αντιπολίτευσης αυτό είναι ότι δεν πρόκειται ποτέ να πέσουν οι τιμές αν δεν μειώσετε τους φόρους, αν δεν μειώσετε το ΦΠΑ και στα καύσιμα και στα τρόφιμα. Η μόνιμη απάντηση της κυβέρνησης είναι ότι αν τον μειώσουμε, η διαφορά θα τη φάνε οι μεσάζοντες. Και αυτό μου κάνει λίγο πραγματικά μια παραδοχή αδυναμίας. Δηλαδή, να παραδέχεται μια κυβέρνηση ότι θα κάνει μια μείωση, αλλά δεν θα καταφέρει να ελέγξει τους μεσάζοντες και είναι, θα χαθεί αυτή η μείωση στην πορεία. Πρώτον, 2 απαντήσεις στο εύλογο ερώτημά σας. Αυτό έγινε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που το δοκίμασαν. Και γι' αυτό και τελικά οι μειώσεις του ΦΠΑ ανεστράφησαν. Δεν είχε αποτέλεσμα τελικά στις τιμές ή δεν είχε το προσδοκόμενο αποτέλεσμα στις τιμές. Το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν το αντέχει η ελληνική οικονομία αυτή τη μείωση. Μόνο η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά την οποία εισηγείται η αξιωματική αντιπολίτευση στοιχίζει 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ είναι 1% του ΑΕΠ, το οποίο σημαίνει ότι ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 2% πάει περίπατο. Και τη στιγμή που θα αρχίσουμε να θέτουμε ένα αμφιβόλο τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει στην Ευρώπη, θα αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι, διότι οι αναμνήσεις της κρίσης στις αγορές είναι ακόμα νοπές. Και δεν υπάρχει περίπτωση, για όσο καιρό με εμπιστεύονται οι Έλληνες πολίτες, ως πρωθυπουργό αυτής της χώρας, να θέσω ένα αμφιβόλο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Έστω και αν αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε ένα πολιτικό κόστος. Δεν πρόκειται ποτέ να γυρίσουμε πίσω στα χρόνια της χρεοκοπίας. Και αυτοί που τα εισηγούνται με τόσο μεγάλη άνεση όλα αυτά, ας αναλογιστούν και τις δικές τους ευθύνες, διότι τα ίδια έλεγαν, το ίδιο κόμμα δηλαδή τα έλεγε όλα αυτά το 2015, και είδαμε τελικά που μας οδήγησε αυτή η ακατάσχετη παροχολογία και τα λεφτόδεντρα. Δεύτερο μέτωπο το οποίο συγκεντρώνει αρνητικές γνώμες στις δημοσκοπήσεις είναι το ζήτημα της ασφάλειας. Η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι θα αντιμετωπίσει και την εγκληματικότητα αλλά και το κομμάτι της οπαδικής βίας. Είχαμε πράγματι ένα μπαράσι λήψεων το τελευταίο διάστημα στο κομμάτι της οπαδικής βίας. Η υπόθεση πήγε στη δικαιοσύνη. Και όταν η υπόθεση πηγαίνει στη δικαιοσύνη, εδώ αρχίζει μια συζήτηση για το αν το θέμα θα μείνει εκεί. Πολλές φορές έχουμε δει σημαντικές επιχειρήσεις αστυνομίας. Έχουμε δει κάποιες συλλήψεις, αλλά όταν αυτή η υπόθεση αρχίζει και ερευνάται πιο διεξοδικά, ξεφουσκώνει, και το ξέρετε πολύ καλά.
Και άλλες φορές είχαμε δει και σε επίπεδο νονών της νύχτας, έτσι, μεγάλες επιχειρήσεις, τι κατέληξε κάπου όλο αυτό. Θέλω να ρωτήσω, αν εδώ πραγματικά θα καταλήξουμε κάπου. Να πάμε να τα δούμε έτσι. Καταρχάς, στο βαθμό που οι δημοσκοπήσεις έχουν μια αξία και εγώ τις πιστεύω και τις διαβάζω, είτε είναι καλές για την κυβέρνηση, είτε δεν είναι τόσο καλές, νομίζω ότι υπάρχει μια βελτίωση και στην προσλαμβάνουσα εικόνα των πολιτών και τα συστήματα ασφάλειας. Πάντα όταν υπάρχει, όταν συμβαίνει κάτι κακό, όπως η τραγωδία στους Αγίους Συναργύρους, τα θέματα αυτά των πραγμάτων ανεβαίνουν ως προς το ενδιαφέρον των πολιτών και είναι απολύτως λογικό και κατανοητό αυτό. Πάμε όμως να δούμε τι έχουμε κάνει συνολικά για τα ζητήματα της ασφάλειας, γιατί νομίζω ότι έχει μια ξεχωριστή σημασία. Για την οπαδική βία. Νομίζω ότι για πρώτη φορά οι πολίτες και ειδικά οι φύλαθλοι αναγνωρίζουν ότι η εικόνα στα γήπεδα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που ήταν στο παρελθόν. Έχουν σφίξει τα λουριά, υπάρχουν αυτοματοποιημένες ποινές. Γνωρίζει η ομάδα και ο φύλαθλος ότι αν πέσει μια κροτίδα στον αγωνιστικό χώρο θα τιμωρηθεί αυτόματα με μια αγωνιστική, αν είναι υπότροπος με παραπάνω. Είναι κάτι στο οποίο επέμενα πάρα πολύ και φαίνεται αυτό ότι λειτουργεί. Τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις κάμερες και το ονομαστικό εισιτήριο, πολλοί μας λέγανε ότι δεν μπορούσε να γίνει και όμως έγιναν. Γι' αυτό και πιστεύω ότι πια σε συνδυασμό με την πολύ σημαντική επιχείρηση της αστυνομίας για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ακριβώς ποιοι είναι όχι μόνο η φυσική αλλά και η ηθική αυτούργη της δολοφονίας του Γιώργου Λιγκερίδη, έχουν στείλει ένα μήνυμα ότι το κράτος έχει πια πάρει το ζήτημα αυτό πάρα πάρα πολύ σοβαρά. Για το ζήτημα της οπαδικής βίας, αυτό το οποίο βλέπω, γιατί δεν έχω παραπάνω και δεν μπορώ να έχω παραπάνω ενημέρωση, βλέπω μια καλά δεμένη υπόθεση και από εκεί πέρα είναι στα χέρια της δικαιοσύνης να εξετάσει το ανακριτικό υλικό και να αποδώσει τις ευθύνες εκεί που η ίδια θεωρεί ότι πρέπει να το κάνει. Ναι. Στα υπόλοιπα ζητήματα τώρα που αφορούν τη βία. Τα ζητήματα της παραβατικότητας και της βίας των ανηλίκων. Πάλι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό, το οποίο έχει εμφανιστεί με πολύ μεγαλύτερη ένταση, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια και μετά την πανδημία. Υπήρξε πολύ καλή, πολύ θετική ανταπόκριση στην πλατφόρμα κατά του bullying. Έχουμε πια και μια γραμμή προστασίας ανηλίκων, το 10201. Και σύντομα, στους επόμενους μήνες, θα έχουμε και ένα panic button για τους ανήλικους, για τους έφηβους, που θα μπορούν, αν είναι θύμα κάποιου είδους βίας, να μπορούν αυτόματα να ειδοποιούν την αστυνομία, ώστε να μπορεί να παρενδένει σε πρώτο χρόνο και να αντιμετωπίσει τέτοια περιστατικά. Θα έχουμε μια εφαρμογή στο κινητό, από ό,τι καταλαβαίνω, όπου ένας έφηβος ή ένας μαθητής θα μπορεί να ειδοποιεί αυτόματα. Να ειδοποιεί αυτόματα σε περίπτωση που δέχεται bullying. Σε περίπτωση που δέχεται μια επίθεση, που δέχεται bullying, θα μπορούμε να ξέρουμε το στίγμα του και να μπορούμε να παρεμβαίνουμε. Και εκεί τι θα γίνει, πρόεδρε? Θα έρχεται η αστυνομία στο σχολείο, για παράδειγμα? Κοιτάξτε, να διαχωρίσουμε τα ζητήματα που αφορούν το σχολείο από τα ζητήματα τα οποία αφορούν τη βία έξω από το σχολείο. Συνήθως τα περιστατικά βίας είναι έξω από το σχολείο. Δεν είναι μέσα στο σχολείο. Μέσα στο σχολείο προφανώς δεν είναι, θα λέγα, η πρώτη γραμμή άμυνας να μπαίνει η αστυνομία μέσα στο σχολείο. Αλλά αυτή η δυνατότητα επικοινωνίας δοκιμάστηκε και στην περίπτωση των φαινομένων κακοποίησης κατά γυναικών. 312 φορές χρησιμοποιήθηκε το panic button που έχουν πάρει γυναίκες μόνο τον τελευταίο μήνα. Πότε θα έρθει αυτό για τους εφήβους? Θα έρθει μέσα στους επόμενους μήνες. Θα είμαστε μέχρι το Σεπτέμβριο, μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους, θα είμαστε έτοιμοι. Και μιας και μιλάμε για τις γυναικοκτονίες, γιατί εγώ δεν έχω δυσκολία να χρησιμοποιήσω τον όρο αυτό για να προσδιορίσω έναν συγκεκριμένο τύπο εγκλήματος, ο οποίος χρήζει μιας άλλης αντιμετώπισης από την πολιτεία, ότι μόνο το μήνα Απρίλιο έγιναν σχεδόν 1.500 συλλήψεις ως αποτέλεσμα καταγγελιών που έκαναν γυναίκες. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι οι γυναίκες αρχίζουν και μιλούν. Και δεύτερον, ότι ναι, παρά την τραγωδία των Αγίων Αναργύρων, πράγματι όλα έγιναν λάθος, οι γυναίκες τελικά εμπιστεύονται την ελληνική αστυνομία και πρέπει να την εμπιστεύονται, ότι σε περίπτωση που αναζητήσουν προστασία, θα γνωρίζουν ότι το κράτος είναι εκεί να τις προστατεύσει, να τις φροντίσει, να τις περιθάλψει. Τρίτο μέτωπο αρνητικής κριτικής στις δημοσκοπήσεις, το θέμα των τεμπών. Έχετε μιλήσει πάρα πολλές φορές για αυτό το θέμα, σας έχουν ερωτήσει σχεδόν τα πάντα. Εγώ θα σταθώ σε ένα στοιχείο μόνο και θέλω να μου το ερμηνεύσετε. Και αυτό προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις και ίσως είναι και η ουσία της υπόθεσης εδώ. Στους ψηφοφόρους σας, λοιπόν, στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, 4 στους 10
πιστεύουν ότι η κυβέρνηση έχει επιχειρήσει να συγκαλύψει αυτό το θέμα. Αφήστε την αντιπολίτευση έξω, αφήστε τους ψεκασμένους για τους οποίους έχετε μιλήσει ή τους αψέκαστους, αφήστε την κοινή γνώμη ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει. 4 στους 10 ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματός σας. Ναι, με στεναχωρεί αυτό γιατί είναι παντελώς ανακριβές. Είναι ψέμα. Καμία επιχείρηση συγκάλυψης δεν υπήρχε. Το ξαναπώ με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο για το ζήτημα αυτό, διότι έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, η οποία στο ζήτημα των τεμπών έχει κινηθεί με μεγάλη ταχύτητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Και βέβαια να επαναλάβω ότι το κύριο μέλημα της κυβέρνησης πρέπει να είναι η μέγιστη δυνατή ασφάλεια στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις. Και γι' αυτό δουλεύουμε. Να δώσω έναν αριθμό μόνο. Μετά τον Ντάνιελ κατεστράφει ουσιαστικά ένα μεγάλο κομμάτι της σιδηροδρομικής γραμμής, το κύριο, το δίκτυο του κορμού που ενώνει την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη. Θα επενδύσουμε παραπάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουμε να την ανατάξουμε το στομότερο δυνατόν. Και θα εξακολουθούμε να επενδύουμε στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων, γιατί αυτή είναι η πρώτιστη ευθύνη μας ως κράτος. Τα υπόλοιπα, όπως σας είπα, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Για να κλείσουμε με τα μέτωπα της αρνητικής κριτικής, έτσι όπως εμφανίζονται, ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα μας, κύριε Πρόεδρε. Ακόμη και το State Department έρχεται λοιπόν και εκφράζει αμφιβολίες για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Μια έκθεση σκληρή, την οποία την καταδικάσατε κι εσείς ως κυβέρνηση. Εδώ όμως δεν έχουμε την αντιπολίτευση τους ευρωβουλευτές κάποιων κομμάτων. Εδώ έχουμε την επίσημη αμερικανική θέση, η οποία μιλάει για προβλήματα δημοκρατίας στην Ελλάδα. Να εξηγήσω λίγο τι είναι αυτή η έκθεση. Αυτή η έκθεση, η οποία συντάσσεται για όλες τις χώρες, είναι μια καταγραφή κυρίως των απόψεων των μη κυβερνητικών οργανώσεων, χωρίς καμία αξιολογική κρίση. Άμα πάρτε και δείτε τι γράφουν και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, λίγο πολύ τα διαγράφουν. Μεταξύ μας είναι μια έκθεση στην οποία οι πιο πολλοί δεν δίνουν πολύ μεγάλη σημασία. Είδα όμως με χαρά ότι βελτιωθήκαμε στους Reporters United. Κερδίσαμε 19 θέσεις, αλλά εξακολουθούμε να είμαστε κάτω από την Μπουργκίνα Φάσο και τον Νίγηρα. Δύο δικτατορίες. Ας είμαστε σοβαροί λοιπόν. Στη συγκεκριμένη έκθεση βελτιωθήκαμε γιατί δεν είχαμε δολοφονία δημοσιογράφου. Όχι, συγγνώμη, γελάω με τη συγκεκριμένη έκθεση. Ειρωνικά το είπα. Φανταζόμαι το αντιληφθήκατε. Όταν ισχυριζόμαστε ότι στα ζητήματα ελευθερίας του τύπου η Ελλάδα είναι κάτω από αφρικανικές δικτατορίες. Σε μια χώρα στην οποία ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Πάρτε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, θα δείτε ότι οι πιο πολλές είναι κριτικές προς την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει κανείς περιορισμός στην ελευθερία της έκφρασης και θα σας έλεγα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν όχι να κινηθεί κανείς νομικά, αν αισθάνεται ότι μπορεί να αδικείται ή να συκοφαντείται κατά δημοσιογράφων, και καταλαβαίνω απόλυτα γιατί ο πύχης, ειδικά για τους πολιτικούς, πρέπει να είναι πιο ψηλά. Εγώ προσωπικά δεν έχω ποτέ μου κάνει αγωγή κατά δημοσιογράφων, όμως ας είμαστε σοβαροί. Υπάρχουν πρωτοσέλιδα τα οποία κρεμιούνται στα περίπτερα στην Ελλάδα, όχι βριστικά, όχι χυδαία, τα οποία σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν θα μπορούσαν να κυκλοφορούν τέτοιες εφημερίδες. Και το γνωρίζετε, εφημερίδες, ο Θεός να τις κάνει εφημερίδες. Λοιπόν, άρα για ποια ελευθερία του τύπου μιλάμε? Είναι μια παντελώς ανυπόστατη κατηγορία για τη δε ποιότητα της δημοκρατίας μας. Να πω ένα πράγμα μόνο. Τελικά, με βάση τις, μιας και μιλάμε για Ευρώπη και για ευρωεκλογές, με βάση τις ευρωπαϊκές συνθήκες, ο απόλυτος κριτής της ποιότητας του κράτους δικαίου στη χώρα μας είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία συντάσσει για όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια έκθεση ετήσια για το κράτους δικαίου, στην οποία η χώρα μας διαρκώς βελτιώνεται. Η Επίτροπος Γιούροβα, που δεν ανήκει στη δικιά μας πολιτική οικογένεια, ήρθε και μίλησε πολύ θετικά για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση. Αγγίζουμε την τελειότητα? Προφανώς και όχι. Αλλά βελτιωνόμαστε συνέχεια και παίρνουμε πολύ σοβαρά τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα το να παρουσιάζεται μια εικόνα της Ελλάδος δεν είναι καινούριο αυτό. Το βλέπαμε και πριν από τις εθνικές εκλογές του 2023. Περίπου ως μια Ουγγαρία των Βαλκανίων, μια χώρα η οποία είναι ένα βήμα πριν από τη δικτατορία, είναι βαθιά προσβλητικό. Όχι μόνο για μένα προσωπικά, το ξεπερνάω αυτό, έχω ακούσει τόσα και τόσα, όσο για την ίδια την ποιότητα των θεσμών μας, πόσο μάλλον σε μια χρονιά όπου γιορτάζουμε τα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Σε λίγες μέρες ταξιδεύετε στην Τουρκία, θα συναντηθείτε με τον πρόεδρο Ερντογάν. Το δώρο που σας έκανε εν ώψη της επίσκεψης, σε εισαγωγικά, ήταν η μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί. Πολλοί
εκτιμούν ότι ίσως αυτή η επίσκεψη θα έπρεπε να αναβληθεί, κύριε Πρόεδρε, και να μην πάτε σε αυτό το ταξίδι. Ποια είναι η θέση σας? Δεν πρέπει να αναβληθεί η επίσκεψη, γιατί είναι σημαντικό να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και είναι πολύ καλύτερα να πάω ο ίδιος στον πρόεδρο Ερντογάν, να του εκφράσω την εντονότατη δυσαρέσκεια μου για την επιλογή αυτή της τουρκικής κυβέρνησης, από το να δημιουργήσουμε μια κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η οποία θα ακυρώσει τα σημαντικά βήματα προόδου τα οποία έχουμε καταφέρει να πετύχουμε τον τελευταίο χρόνο. Θέλω να θυμίσω ότι, άμα δει κανείς μακροσκοπικά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις τα τελευταία 4 χρόνια, η Ελλάδα δεν έχει μετακινηθεί από τις θέσεις. Ο πρόεδρος Ερντογάν κάποτε έλεγε Μητσοτάκης Γιόκ, και τελικά, υπό την πίεση των εξελίξεων και νομίζω ως αποτέλεσμα και τη σωστή πολιτική την οποία ασκήσαμε, καταφέραμε και ξανακαθίσαμε στο τραπέζι και πράγματι έχουμε κάποια σημαντικά μετρήσιμα αποτελέσματα. Δεν έχουμε παραβιάσεις και παραβάσεις εδώ και παραπάνω από ένα χρόνο. Όχι ότι η Τουρκία έχει μετακινηθεί από τις δικές της θέσεις. Θα έρθω σε αυτό. Ναι. Έχουμε μια καλή συνεργασία με κάποιες αναταράξεις στα ζητήματα της διαχείρισης του προσφυγικού προβλήματος. Έχουμε την συμφωνία για τη διευκόλυνση της βίζας για τα 10 ελληνικά νησιά, η οποία έγινε δεκτή με πανηγυρισμού στα νησιά του Αιγαίου. Άρα έχουμε ένα καλύτερο κλίμα, αλλά δεν έχω αυταπάτες. Η Τουρκία δεν έχει μετακινηθεί στις βασικές θέσεις, ούτε εμείς έχουμε μετακινηθεί. Όμως αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να συνομιλούμε, ότι δεν πρέπει να αναγνωρίζουμε την πρόοδο εκεί που την επιτυχάνουμε. Και όταν έχουμε δύσκολα ζητήματα, τα κουβεντιάζουμε ανοιχτά. Και εγώ δεν έχω καμία δυσκολία να το κάνω αυτό. Έχω συναντήσει πολλές φορές τον πρόεδρο Ερντογάν. Δεν ξέρω, ίσως είμαι και πρωθυπουργός και από τον έχει συναντήσει τις περισσότερες φορές. Δεν έχω καμία δυσκολία να του μεταφέρω τη δυσαρέσκειά μου, αν θεωρώ ότι έχουν ξεπεραστεί από την Τουρκία κάποια αυτονόητα. Τι θα του ζητήσετε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα? Γιατί να μεταφέρετε τη δυσαρέσκειά σας την έχει μεταφέρει η κυβέρνηση ήδη, φαντάζομαι. Αλλά εδώ τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει μια πιθανότητα να αναστραφεί όλα. Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι λείπουν τα τζαμιά στην Κωνσταντινούπολη. Η μονή της χώρας είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μνημείο παγκόσμιας πολιτικής σημασίας. Το δεν είναι ένα διμερές ζήτημα. Με ίσως τα πιο όμορφα ψηφιδωτά και αγιογραφίες από όλες τις βυζαντινές εκκλησίες. Και εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτός ο τρόπος να αντιμετωπίζεται η πολιτική κληρονομιά μιας πόλης, ούτε μπορεί να όπως η Κωνσταντινούπολη, ούτε μπορεί να διαγραφεί από την ιστορία το γεγονός ότι υπήρξε η πρωτεύουσα του Βυζαντίου και της Ορθοδοξίας για παραπάνω από 1000 χρόνια. Άρα νομίζω ότι στα ζητήματα αυτά πρέπει να μπορεί κανείς να βλέπει την ιστορία με πολύ μεγαλύτερη γενναιοδορία και να μην εργαλειοποιεί τη θρησκεία. Εμείς, ας πούμε, προστατεύουμε τα μουσουλμανικά μνημεία, όπως έχουμε ευθύνη να κάνουμε. Δεν θα μπαίναμε εμείς ποτέ στον πειρασμό να κάνουμε κάτι εντός εισαγωγικών, στον πειρασμό να κάναμε κάτι αντίστοιχο με αυτό το οποίο έκανε η Τουρκία. Ήταν μια περιττή και λανθασμένη επιλογή. Μου κρατάω ότι θα το θέσετε στην συνάντηση. Φαντάζομαι θα είναι ένα από τα βασικά θέματα, γιατί είναι και το πλέον πρόσφατο. Εσείς ταξιδεύετε στην Τουρκία. Ο πρόεδρος Αλβανίας, ο Έντι Ράμα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Έρχεται εδώ. Διαβάζω για πολλές προσπάθειες να αναβληθεί αυτή η επίσκεψη, η οποία δεν θα αναβληθεί τελικά. Καταρχάς, είναι ευπρόσδεκτος ο κύριος Ράμα στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, καταρχάς δεν έχει τόσο προσκεκλημένο της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν είναι μια επίσκεψη, θα έλεγα, με διμερή χαρακτηριστικά. Έρχεται, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, για να μιλήσει σε ομοεθνείς του. Έχει δικαίωμα να το κάνει. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι και αυτή είναι μια επιλογή που στην παρούσα συγκυρία, εν όψη και ευρωεκλογών, μάλλον περιττή μου φαίνεται. Αλλά με αυτό δεν είναι η ελληνική κυβέρνηση. Είμαστε μια δημοκρατία, δεν απαγορεύουμε το δικαίωμα της συνάθρησης, το οποίο είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, οπότε δεν αποδίδω και τόσο μεγάλη σημασία σε αυτή την επιλογή. Το δικαίωμα της επίσκεψης δεν το απαγορεύεται και δεν μπορείτε να το απαγορεύετε. Ούτε τη συνάθρηση. Τη συνάθρηση, υπό την έννοια όμως ότι έχει ζητήσει έναν ανοιχτό χώρο για μια μεγάλη συγκέντρωση. Δεν ξέρω τώρα, με τον Φρέντι Μπελέρη στη φυλακή και
μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων να πανηγυρίζουν για τον κύριο Ράμα, αν ναι, αυτή γι' αυτό είναι... Και, γι' αυτό και είπα ότι είναι, ήταν μια αχρίαστη επιλογή. Έχουμε ζητήματα στις ελληνορωμανικές σχέσεις. Δεν θα την απαγορεύσει η διεύθυνση κέντρου. Όχι, δεν θα την απαγορεύσουμε. Αλλά, και αν γίνει σε ανοιχτό χώρο. Αλλά σίγουρα δεν είναι και κάτι το οποίο έχουμε κάποιο ιδιαίτερο λόγο να το διευκολύνουμε. Ούτε θα το απαγορεύσουμε, ούτε θα το διευκολύνουμε. Να σας πω και κάτι ακόμα. Πράγματι, η υπόθεση αυτή έχει δημιουργήσει μια μεγάλη ένταση στις ελληνορωμανικές σχέσεις. Το ζήτημα δεν είναι διμερές, είναι ευρωπαϊκό, σε πείσμα όσων ισχυρίζονται ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά μόνο την ελληνική εθνική μειονότητα, αφορά το κράτος δικαίου και τον τρόπο με τον οποίο η Αλβανία αντιμετωπίζει τις μειονότητες, αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αλβανική δικαιοσύνη. Η ελληνική κυβέρνηση θα εξακολουθεί να θέτει τα ζητήματα αυτά και θέλω να σας θυμίσω ότι στο δελτίο μας έχουμε δύο εκπροσώπους από την ελληνική μειονότητα και ειδικά με σημείο αναφοράς τη Χιμάρα, όπως να πω και κάτι ακόμα, έχουμε και εκπρόσωπο της μουσουλμανικής μειονότητας στα ψηφοδελτία μας. Πρόσεξα με ενδιαφέρον ότι τα δύο άλλα κόμματα, αν δεν κάνω λάθος, τα δύο άλλα μεγάλα κόμματα επέλεξαν να μην κάνουν αυτή την επιλογή. Και το λέω αυτό διότι υπάρχει κόμμα το οποίο κατεβαίνει σε ευρωεκλογές στη Θράκη με αμιγώς τουρκογενή εντός εισαγωγικών χαρακτηριστικά. Το παρακολουθούμε αυτό, ναι, φαντάζομαι. Το παρακολουθούμε, βέβαια, το παρακολουθούμε. Και ούτε αυτό εντάσσεται στο μήνα του μέλητος με την Τουρκία. Μα έτσι. Κοιτάξτε, όποιος πιστεύει, το έχω πει πολλές φορές και σε συνέντευξη που έχουμε δώσει, δεν είμαι αφελής. Και ξέρω πολύ καλά ότι η πολιτική της Τουρκίας δεν θα αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη. Και ξέρω πολύ καλά ότι κάθε φορά που ο πρόεδρος Ερντογάν θέτει ζητήματα εντός εισαγωγικών τουρκικής μειονότητας, παίρνει την απάντηση από εμένα. Το ίδιο θα κάνω και τώρα, αν επιλέξει να το κάνει, ότι η μειονότητα είναι μουσουλμανική, ότι αυτό δεν είναι διμερές ζήτημα, είναι ζήτημα το οποίο αφορά αποκλειστικά και μόνο την ελληνική εσωτερική ένωμη τάξη. Σε λίγη ώρα, σήμερα, έχετε ραντεβού με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, αν δεν κάνω λάθος. Διαβάζω στον τύπο ότι την επερχόμενη χρονιά λύγει και η θητεία της πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πολλά σενάρια, βολιδοσκοπήσεις, ότι συζητάτε με υποψήφιους πρόεδρους, ότι δεν συζητάτε με υποψήφιους πρόεδρους. Θα ρωτήσω αν αυτό το θέμα για σας έχει κλείσει, αν θα έχει μια δεύτερη θητεία η κυρία Σάκη Λαροπούλου ή αν είναι κάτι στο οποίο δεν έχετε φτάσει και συζητάτε. Δεν έχω κάνει καμία βολιδοσκόπηση με κανέναν. Τα διαβάζετε, μπορώ, φαντάζομαι. Πρόσωπα συγκεκριμένα διαβάζω. Τα διαβάζω, ναι, ξέρετε. Και εγώ μερικές φορές ενημερώνομαι από τα πρωτοσέλιδα για πρωτοβουλίες τις οποίες έχω αναλάβει, τις οποίες προφανώς έχω ξεχάσει. Μπορείτε να παίρνετε και καλές ιδέες. Ναι, μπορώ να παίρνω και ιδέες. Έχω μια πολύ καλή σχέση με την πρόεδρο της Δημοκρατίας και θεωρώ ότι επιτελεί πολύ καλά τα καθήκοντά της και θα παραμείνω σε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει και μια δεύτερη θητεία από εσάς. Νομίζω ότι μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας από αυτό που σας είπα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, είμαι το φτωχό με το μυαλό. Ναι. Ας το κρατήσουμε αυτό. Νομίζω δεν υπάρχει πρωθυπουργός ο οποίος να έχει διεκδικήσει και να έχει πετύχει μια τρίτη θητεία συνεχόμενη, κύριε Πρόεδρε, από τη μεταπολίτευση και μετά. Θα το πράξετε αυτό από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, στο τέλος αυτής της τετραετίας θα είστε και πάλι υποψήφιος. Είμαστε στο 2024 και η θητεία της κυβέρνησης λύγει το 2027. Καλά να είμαστε. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν είναι στο μυαλό μου, αλλά όπως ξέρετε στην Ελλάδα δεν έχουμε συνταγματικούς περιορισμούς το πόσες φορές μπορεί ένας πρωθυπουργός να εκλέγεται. Καλά είμαστε, καλά να είμαστε. Το 2027 η Νέα Δημοκρατία προφανώς θα θέλει να διεκδικήσει μία τρίτη θητεία. Είμαστε ακόμα εξουσίας και προσερχόμαστε στις εκλογές για να κερδίσουμε. Αλλά για να μπορέσουμε να συζητήσουμε, θα γίνει το 27. Έχουμε τρία χρόνια πολύ σκληρή ζωή. Το ερώτημα είναι αν θα διεκδικήσετε εσείς αυτή την τρίτη θητεία ή αν αισθάνεστε κουρασμένος. Πρέπει να σας πω ότι, άμα μιας και με ρωτάτε σε προσωπικό επίπεδο, ότι θεωρώ ότι όσο αισθάνομαι δημιουργικός, όσο αισθάνομαι ότι έχω ενέργεια να προσφέρω, η αποχώρηση από την πολιτική δεν είναι κάτι που περνά από το μυαλό. Άρα θα τη διεκδικήσετε αυτή τη θητεία το 2027. Καλά να είμαστε πάλι όπως. Αλλά επαναλαμβάνω, έχουμε διανύσει λιγότερο του εν τέταρτον της κυβερνητικής μας θητείας και ξέρετε, μερικές φορές εκπέμπει και μια
αλαζονία το να πει κανείς τι θα κάνω το 27. Mm-hmm. Ποιος ξέρει τι μπορεί να μεσολαβήσει από τώρα μέχρι το 27. Και επειδή παρά τα όσα μπορεί να λέγονται ότι υπήρχε αλαζονία του 41%, θέλω να σας θυμίσω το βράδυ των εκλογών, πολύ πριν ξεκινήσει η συζήτηση για το 41%, μίλησα στον ελληνικό λαό και είπα: δεν πρόκειται να συγχωρέσω και να δεχτώ στον εαυτό μου καμία αλαζονία, ούτε και από τους συνεργάτες μου. Δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Δεν συμβαίνει. Έχουμε δει κάποια περιστατικά. Δεν συμβαίνει. Ναι, αλλά, που κάποιοι το ξέχασαν. Δεν συμβαίνει. Θα φροντίζω με τον τρόπο μου να τους το υπενθυμίζω. Mm-hmm. Και υπάρχουν πάντα στην πολιτική και κίτρινες κάρτες και κόκκινες κάρτες και πολλά εργαλεία τα οποία μπορεί να έχει ένας πρωθυπουργός. Αλλά το να συζητάμε τώρα τι θα γίνει σε 3 χρόνια από τώρα, πράγματι μου φαίνεται πολύ, πολύ αλαζονικό. Όταν έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και στην προηγούμενη τετραετία θέσαμε στην κρίση των πολιτών ένα έργο τετραετίας. Το ίδιο θέλουμε να κάνουμε, το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Μια και μιλάμε για κίτρινες κάρτες, έχετε πει ότι όλοι οι υπουργοί αξιολογούνται. Είχαμε και κάποιες απευθείας κόκκινες πρόσφατα. Έχουμε ένα σχηματισμό μπροστά, είναι κάτι το οποίο το σκέφτεστε, είναι Όχι. κάτι το οποίο το βλέπετε. Όχι. Το λέω γιατί ο Σεπτέμβριος μπροστά μας είναι και μετά τις ευρωεκλογές είναι η συζήτηση που αντιμετωπίσατε. Αμέσως. Νομίζω ότι μετά τις ευρωεκλογές, αμέσως η επόμενη συζήτηση θα είναι πότε θα γίνουν οι προώρες εκλογές και πότε θα γίνει ένα σχηματισμό. Αλλά όπως ξέρετε, είναι ένα αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού η επιλογή του κυβερνητικού σχήματος, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι στις άμεσες προθέσεις. Κάποια στιγμή. Καλά να είμαστε. Καλά να είμαστε, θα γίνει κάποιος αναθυματισμός. Σαφέστατο. Θα έλεγα. Κύριε Πρόεδρε, θα κλείσουμε με το θέμα της Ουκρανίας. Η αίσθηση είναι ότι η Ουκρανία χάνει τον πόλεμο. Οι Ρώσοι προελάβουν σε πολλά μέτωπα. Ζητούν διαρκώς όπλα οι Ουκρανοί. Εμείς από την πλευρά μας απαντάμε ότι μπορούμε να δώσουμε αυτά, δεν μπορούμε να δώσουμε άλλα, όπως για παράδειγμα αντιεροπορικά. Έχουμε πάτριο στη Σαουδική Αραβία. Δεν βλέπω κάποια άμεση απειλή στη Σαουδική Αραβία αυτή την ώρα. Γιατί αυτά τα συστήματα που έτσι κι αλλιώς είναι εκτός χώρας, δεν θα μπορούσαμε να τα δώσουμε στην Ουκρανία, η οποία αυτή τη στιγμή παλεύει για την ακυριότητά της. Καταρχάς, να συμφωνήσουμε ότι η Ουκρανία δεν πρέπει να χάσει τον πόλεμο και να εξηγήσουμε γιατί. Η Ουκρανία είναι μια χώρα που δέχτηκε μια απρόκλητη εισβολή. Και η παραβίαση των συνόρων δια της βίας αποτελεί την απόλυτη κόκκινη γραμμή στο διεθνές δίκαιο. Και αν η Ουκρανία ομιγένεται ή τηθεί, τότε η ρωσική απειλή θα έχει φτάσει πολύ πιο κοντά στην Ευρώπη. Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προκαλέσει σε όλους μας εντονότατη ανησυχία. Γι' αυτό στηρίζουμε την Ουκρανία, γι' αυτό εξακολουθούμε να την στηρίζουμε και γι' αυτό και διαθέτουμε στην Ουκρανία πλεονασματικό υλικό το οποίο διαθέτουμε, όμως χωρίς ποτέ να διακινδυνεύσουμε την αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας. Αναφερθήκατε στη μίαση στοιχεία πάτρια, η οποία βρίσκεται στην Σαουδική Αραβία για γεωπολιτικούς λόγους, γιατί θέλουμε να είμαστε παρόντες, γιατί και αυτή η περιοχή, όπως ξέρετε, έχει μεγάλη αναταραχή. Ναι. Και γιατί, όπως ξέρετε, έχουμε στείλει και μια φρεγάτα στην Ερυθρά θάλασσα και στην ευρύτερη περιοχή, γιατί μας ενδιαφέρει η ελευθερία της ναυσιπλοείας για πολλούς και διαφορετικούς, νομίζω, πολύ ευνόητους λόγους. Με μια διαφορά όμως, η συστοιχεία Patriot από τη Σαουδική Αραβία θα μπορούσε να γυρίσει στην Ελλάδα εντός λίγων ημερών. Αν παραχωρήσεις μια συστοιχεία στην Ουκρανία, δεν τη στέλνεις για να γυρίσει πίσω. Άρα για εμάς δεν τίθεται, όπως έχω πει, κανένα ζήτημα. Και δεν έχει κίνδυνο καταστροφή. Όσον αφορά Patriot και S-300. Από εκεί και πέρα. Έχουμε πλεονασματικό αμυντικό υλικό, το οποίο έχουμε στείλει μικρότερες εμβέλειες αντιεροπορικά συστήματα από το πλεονασματικό μας υλικό. Δεν είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο ΓΕΘΑ. Και θέλω να θυμίσω ότι η Ελλάδα πρέπει σε κάθε περίπτωση να απεξαρτηθεί από ρωσικά συστήματα. Και από μιας πλευράς αυτή η διαδικασία είναι και μια ευκαιρία να ξαναδούμε συνολικά την αντιεροπορική θωράκιση της χώρας με συστήματα τα οποία δεν θα μας κάνουν εξαρτημένους από μια χώρα την οποία δυστυχώς, όχι η Ελλάδα, η Ευρώπη έχει μπει πια σε πορεία, πιστεύω, μακροχρόνια σύγκρουση. Άρα υπό ποιες προϋποθέσεις θα παραδίδαμε, θα στέλναμε ή θα δίδαμε τα S-300? Δεν θα δώσουμε τα S-300, γιατί μας είναι απαραίτητα αυτή. Ούτε αν να μας προσφέρουν αντίστοιχα αμερικανικά συστήματα. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή στον ορίζοντα. Και στο βαθμό που τα S-300 αυτή τη στιγμή είναι συστήματα τα οποία μας είναι απολύτως απαραίτητα, δεν θα παραχωρηθούν.
Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και να ευχηθώ και πάλι στους τηλεθεατές σας. Δεν ξέρω αν τηλεθεατή είναι η σωστή, γιατί δεν είμαστε στην Ελλάδα. Το ψάχνω και εγώ. Χρήση στο ίντερνετ, είναι η εξέλιξη της εποχής μας. Ο κόσμος παρακολουθεί τα πάντα και μέσω του διαδικτύου. Να ευχηθώ και πάλι χρόνια πολλά και να επαναλάβω την έκκλησή μου για συμμετοχή στις ευρωεκλογές, κλείνοντας τη συζήτηση από εκεί που την ξεκινήσαμε, για το πόσο σημαντικές είναι αυτές οι εκλογές για τη θέση της Ελλάδος στην Ευρώπη και για το πώς η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα. Σε περίπου 30 μέρες από σήμερα, ο λαός μιλάει σε ευρωεκλογές. Λοιπόν, σε 30, 31. Όπως ξέρετε, εμείς έχουμε ένα ρολόι το οποίο τρέχει. τρέχει αντίστροφα. Καλό κουράγιο, λοιπόν, στην προεκλογική εκστρατεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.